Τι θλιβερό. Το κουρασμένο σώμα βρίσκει παντού ένα μαξιλάρι. Αλλά όταν το πνεύμα είναι κουρασμένο, που μπορεί να βρει ξεκούραση? Μου έρχεται μια τρομακτική σκέψη. Νομίζω ότι υπάρχουν δυστυχισμένα πλάσματα. Αθεράπευτα δυστυχισμένα. Απλά και μόνο επειδή υπάρχουν. Για να πω την αλήθεια, θα ήθελα να ανακοινώσω στην υψηλή και αξιότιμη κοινωνία σας ότι βρίσκομαι εδώ μαζί με δύο διάσημα σε όλο τον κόσμο αυτόματα και ότι ίσως εγώ να είμαι το τρίτο και το πιο αξιοπρόσωπο εάν εγώ ίδιος γνώριζα ποιος πραγματικά είναι και για αυτό πράγμα μιλάω. Βλέπετε εδώ κυρίες και κύριοι, δύο άτομα και δύο κατηφίλοι, έναν ξενεκούλη και ένα κατηφίλοι, έναν κύριο και μια κυρία. Δεν είναι τίποτα περισσότερο από τα ίδια και μηχανική. Τίποτα παραπάνω από χαρτόνι και μηχανική. Είναι πέρα για πέρα από αυτή την γενιά. Είναι πέρα για πέρα από αυτή την γενιά. Ξυπνούν στο κτίνο της καμπάνας και πλατίζουν στο κτίνο της καμπάνας και πάνε για ύπνο στο κτίνο της καμπάνας. Πάσα του κόσμου τα τι. Κυρίες και κύριοι, προσοχή. Βρισκόμαστε σε ένα ενδιαφέρον στάδιο. Ο μηχανισμός του έρωτα μπαίνει σε λειτουργία. Ο κύριος πολλές φορές κράτησε την σαρά της κυρίας και η κυρία πολλές φορές κοίταξε προς τον ουρανό με φανάρι γλωρέα.
συχνά και διαψηφίσαμε. Πίστη, αγάπη, ελπίδα. Φαίνεται και δύο τόσο τέλειες εσμένα και δεν λέει παρά μια μικρή, τόσο δούλη λέξη. Όμοι!